Εκ μέρους του οργανωτικού πυρήνα της πόλης μας, θέλω να σας εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωσή μας. Είναι η πρώτη εκδήλωση που γίνεται στη Νέα Σμύρνη και είναι παρήγορο που βλέπουμε τόσα άτομα και τόσους γνωστούς συντρόφους και πάρα πολλοί εκλεγμένοι σύντροφοι να δηλώσουμε την παραίτηση στο κόμμα που ήμασταν για χρόνια και να κάνουμε μια καινούργια αρχή μαζί με τον πρόεδρο, τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο Παπανδρέου. Γιατί θεωρήσαμε σωστό ότι σαν σοσιαλιστές που είμαστε δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο το να είμαστε δεκανοί της δεξιάς, όπως το κατάτησε ο Βενιζέλος και η παρέα του. Φυσικά στείλαμε τις παραιτήσεις μας στο κόμμα και αρχίσαμε να συζητάμε με τους συντρόφους για την οργάνωση του οργανωτικού πυρήνα στην πόλη μας. Ότι τα είχατε μπαίνει στην πόλη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή από κάποιες πληροφορίες γύρω στις 200.000 υπογραφές για τη διακήρυξη. Αυτό μάνι μάνι σημαίνει, και όπως λέει και ο σύντροφος ο Μιχάλης ο Καχρημάκης, από 600 ψήφους να φέρει κάθε υποψήφιο σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πιάσει ένα 4%. Άρα, επομένως, μην πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι το κλείσιμο της κάλπης. Συνεχίζουμε και παίρνουμε συντρόφους και συντρόφους στο τηλέφωνο για να πάνε να ψηφίσουν. Δεν θα αφήσουμε κανέναν που να μην λάβει το μήνυμα. Πάμε συντρόφοι και συντρόφισσες να παλέψουμε για τα οράματά μας. Πάμε να παλέψουμε για τα ιδεώδη μας που δεν κλείνονται μέσα στη κεντροδεξιά πολιτική του παλιού μας κόμματος. Πάμε να παλέψουμε για τις αρχές της 3ης του Σεπτέμβρη ή 3ης του Γενάρη που είναι το καινούριο ξεκίνημα. Μπορούμε συντρόφοι, πάμε. Και τώρα πάρει το λόγο η συντρόφισσα η Πόπη Παντελέο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους παλιούς αγαπημένους συντρόφους και τους νεότερους σε ηλικία εννοείται. Καλησπέρα και στους φίλους. Πραγματικά, εγώ προσωπικά θέλω να εκφράσω ότι τη συγκίνηση την οποία νιώθω, που είχα πάρα πολλά χρόνια να την νιώσω. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω μόνο ότι είμαστε εδώ γιατί αισθανόμαστε άστεγοι πολιτικά πάρα πολύ καιρό και επιτέλους ο πρόεδρος έβαλε τα θεμέλια για να χτίσουμε ένα καινούριο σπίτι. Με τις παλιές όμως αξίες που σχεδόν είχαν ξεχαστεί από το γύρω-γύρω κατάσταση. Ας ξεκινήσουμε όμως με τους συντρόφους, με τους υποψήφιους βουλευτές μας, οι οποίοι μπήκανε μπροστά και αυτοί θα τραβήξουν βέβαια το μάτι την πρώτη σκυτάλη. Θα ξεκινήσουμε από τον σύντροφο τον Μιχάλη τον Καχρημάκη, που δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Λοιπόν, τώρα το χρονικό διάστημα, το είπατε, δεν το είπες? Όχι. Όχι, για τον Μιχάλη, στα μιλήστε, το Μιχάλη γιατί μετά. Πρέπει να... Συντρόφισσες και σύντροφοι. Έλα, πάνω. Συντρόφοι και σύντροφοι,
αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά που συναντιόμαστε από μια νέα αφετηρία, από μια νέα επανεκκίνηση, από μια νέα πρωτοβουλία, απαλλαγμένη από σκουριές και κατάλοιπα μιας εποχής και μιας ηγετικής ομάδας, η οποία δεν τίμησε ούτε τις αρχές, ούτε τις αξίες, ούτε τα οράματα του χώρου μας, που δεν υπερασπίστηκε σε καμία περίπτωση, αλλά αναλώθηκε μέσα από διαδικαστικές κορώνες για το πώς δεν εισακούστηκε σε κάποια τυπικά θέματα και όχι πολιτικής ουσίας. Δεν υπερασπίστηκε το τι παραλάβαμε. Δεν υπερασπίστηκε το ότι αναμετρηθήκαμε με την ιστορία μας, με τη διαδρομή μας, με τους ανθρώπους μας, για κάτι που δεν φταίγαμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κάνουμε για την αυτοκριτική μας, ότι σε αυτή την πορεία, λόγω της συμπίεσης του χρόνου και των πυκνών αποφάσεων που έπρεπε να ληφθούν, έγιναν αστοχίες, έγιναν αδικίες, έγιναν λάθη, αλλά όμως δεν αντιπαρατηθήκαμε με το μεγαλύτερο λάθος για να το περάσουμε προς τον ελληνικό λαό, και εκεί ακριβώς και εμείς πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Γιατί μας πνίξαν τα γεγονότα. Το μεγαλύτερο λάθος που ήταν η διακυβέρνηση Καραμαλή. Όταν παραδώσαμε το 2004, χάνοντας την κυβέρνηση, 8 δισεκατομμύρια μόνο έλλειμμα, και όταν παραλάβαμε σε 5 χρόνια, 36 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, 28 δισεκατομμύρια επιπλέον από αυτά που αφήσαμε. Και αν λάβουμε υπόψη ότι το ΠΑΣΟΚ κατέρευσε πολιτικά, αναμετρώμενο, όπως σας είπαμε, την ιστορία του και τη διαδρομή του και τους ανθρώπους που το στήριξαν, κατέρευσε για μέτρα μόνο 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση που παραλάβαμε, δεν θα μιλούσαμε ούτε για περικοπές μισθών, ούτε για περικοπές συντάξεων, ούτε για έμφυα, ούτε για χαράτσια, ούτε για μειώσεις αφορολογήτων ποσών. Θα μιλούσαμε για μια άλλη αναδιάταξη του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, έτσι ώστε όποια κρίση κι αν μας έβρισκε, να είχαμε τη δυνατότητα να την αντέξουμε και να την αναχαιτήσουμε. Για όλα αυτά, ο κύριος Βενιζέλος ποτέ δεν συγκρούστηκε με τον κύριο Καραμαλή. Η μοναδική του επιδίωξη από το 2004, δεν λέω από το 2007, ήταν το πώς θα πάρει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Βυσοδομούσε από το 2004, και αυτό φάνηκε το 2007, απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου. Και θα θυμηθώ τις εκλογές του 2007, ότι ο σημερινός πρόεδρος του εναπομείναντος ΠΑΣΟΚ δεν πήγε να μιλήσει σε καμία προεκλογική ομιλία. Ο Κώστας ο Πούλιος το ξέρει, γιατί ήταν στις κινητοποιήσεις. Το 2007 δεν πήγε να μιλήσει σε καμία προεκλογική ομιλία. Δηλαδή, ήταν μια έμεση ομολογία της υπονόμευσης δια της απουσίας του, από τότε. Οδηγηθήκαμε λοιπόν στο να παραλάβουμε τη χειροβομβίδα, την πυρηνική χειροβομβίδα του Καραμαλή,
και να μας κατηγορούν ότι οδηγήσαμε τη χώρα στο μνημόνιο. Τι είναι το μνημόνιο? Το μνημόνιο είναι το δάνειο. Ήταν το δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων που πήραμε στις 20 Μαΐου του 10 και θα μου πείτε δεν μπορούσατε να το κάνετε νωρίτερα. Ναι, θα μπορούσαμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση άκουε τις εκκλήσεις του Γιώργου Παπανδρέου που μόλις διαπιστώσαμε ότι το έλλειμμα έχει φτάσει στο 16% και το χρέος από τα 170 δις που υπήρχε το 2004 από γεννήσεως ελληνικού κράτους, δεν έφτανε σε 5 χρόνια 340 δις. Ήταν μια κατάσταση μη διαχειρίσιμη. Οι αγορές δεν μας δάνειζαν. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να προστρέξουμε και να πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια για να μην καταρρεύσει η χώρα. Διότι αν κατέρευε η χώρα, θα γινόταν ένα ντόμινο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αναγκάστηκαν να πάμε στο δάνειο των 110 δισεκατομμυρίων για να πληρώσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, επειδή μας λένε ο κ. Βενιζέλος ότι εγώ είπα να πάει με αυξημένη πλειοψηφία των 180 ευρώ. Και εγώ το είπα στον Παπανδρέου. Δεν το είπε ο Βενιζέλος και ο Θάνος το είπε στον Παπανδρέου τότε, που είμαστε στη Βουλή. Αλλά όταν ο Σαμαράς επικοινωνώντας με τον Παπανδρέου του λέει εάν φέρεις το 180, δεν ψηφίζω. Άρα ο Σαμαράς είχε αποφασίσει να παίξει τη χώρα στα ζάρια. Δεν τον ενδιέφερε. Ήταν πρωτοεκλεγμένος στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ήθελε να δείξει τον τζαμπουκά. Όταν λοιπόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σου δηλώνει δεν ψηφίζω, εσύ το ρισκάρεις. Ρισκάρεις στις 20 Μαΐου να μην πληρώσεις διεθνή σου υποχρέωση 10 δις ευρώ προκειμένου στη συνέχεια αν δεν το κάνεις να καταρρεύσει η χώρα και αυτό επειδή πολλοί λέγαν τότε να μην το πληρώσουμε. Ήρθαν μετέπειτα τα γεγονότα και δικαίωσαν τον Παπανδρέο για ποια ήταν η αντιμετώπιση των αγορών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κύπρο που επιχείρησε να κάνει κάτι ανάλογο. Όλα αυτά τα λέω γιατί πρέπει αύριο, είναι μια μέρα έχει μείνει, πρέπει να έχουμε επιχειρήματα. Να οπλιστούμε πέρα από τη δύναμη της ψυχής μας που είμαστε σήμερα εδώ και της ενέργειας που διαθέτουμε σε αυτή την προσπάθεια γιατί την πιστεύουμε, δεν είμαστε σειρώμενοι εδώ, είμαστε με τη διάθεσή μας και με την ψυχή μας. Τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει να έχουμε μια επιχειρηματολογία απέναντι σε όσους αμφισβητούν τι κάναμε. Θυμάστε, όταν προχωρήσαμε στη λήψη του δεύτερου δανείου των 130 δις στο κούρεμα του χρέους, τι αντιδράσεις αντιμετωπίσαμε. Τσολάκοβλου, προδότες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αγανακτισμένοι που δεν υπάρχουν σήμερα. Έτυχαν το σκοπό τους. Τι ήθελε ο Παπανδρέου να κάνει? Ο Παπανδρέου με τα δύο δάνεια και το κούρεμα του χρέους μιλούσε για το κλείσιμο του κύκλου της κρίσης. Δηλαδή, είχαμε πλέον μία χρηματοδοτική δυνατότητα μέχρι 31/12/14. Τι ήθελε να κάνει μετά από αυτό? Να πάει σε αλλαγή πολιτικής. Τι σήμαινε αλλαγή πολιτικής? Γιατί πολλές φορές λένε αλλαγή πολιτικής, αλλά κανένας δεν προσδιορίζει ποιο είναι το περιεχόμενο της αλλαγής πολιτικής. Το περιεχόμενο της αλλαγής πολιτικής για τον Παπανδρέου ήταν η σύγκρουσή του με συγκεκριμένες προτάσεις, νομοθετήματα που τι θα κάναν όλα αυτά. Θα δημιουργούσαν κανόνες καθαρούς, κανόνες διαφάνειας και οι οποίοι κανόνες αυτοί δημιουργούσαν και τις προϋποθέσεις της διεύρυνσης του πλούτου. Γιατί? Για να σταματήσει η αφέμαξη των εύκολων στόχων, των μονίμων θυμάτων της κρίσης, των ανθρώπων που αναγκαστήκαμε εμείς να αναμετρηθούμε, που δεν θέλαμε.
Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις? Θα σας πει και ο Θάνος στη συνέχεια κάποια άλλα πράγματα. Ψηφίσαμε τον νόμο για την άρση του απορρίτου των καταθέσεων. Γιατί το κάνουμε? Για να κυνηγάμε τους ανθρώπους? Όχι. Υπάρχει μία μεγάλη έκταση φοροδιαφυγή μέσω των εμβασμάτων που έχουν φύγει στο εξωτερικό από το 2000. Και παρακαλώ, έχουν φύγει στο εξωτερικό από το 2000 από 700.000 Έλληνες καταθέτες 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η άρση του απορρίτου των καταθέσεων σε συνδυασμό με την πρόταση του Γρηγόρη Νιώτη που κατατέθηκε στη Βουλή και την απέρριψε ο Βενιζέλος για να φορολογηθούν αναδρομικά τα εμβάσματα που έφυγαν στο εξωτερικό, θα απέφερε στα ταμεία του κράτους σε ορίζοντα διετίας, τριετίας με κατάλληλη οργάνωση πάνω από 30 με 40 δις. Θα μιλούσαμε σήμερα για περικοπές. Θα μιλούσαμε σήμερα για έμφυα. Θα μιλούσαμε σήμερα για φορολόγηση του ιδίου πράγματος 5 φορές. Όχι. Δεύτερο. Ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε τον νόμο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αναστράπηκε ο Παντρέου και δεν πρόλαβε όλα αυτά να τα προχωρήσει. 15 δις ευρώ υποκλοπή ΦΠΑ, 6 δις ευρώ εισφοροδιαφυγή. Ψήφισε τον νόμο για τις offshore εταιρείες. Εφαρμόστηκε? Δεν εφαρμόστηκε. Και δεν εφαρμόστηκε και φαίνεται από το αποτέλεσμα που 7.000 offshore έχουν ελεγχθεί μόνο 100. Ψηφίσαμε τον νόμο για το λαθρεμπόριο του πετρελαίου. Εφαρμόστηκε? Δεν εφαρμόστηκε. Ο ίδιος ο Σούρλας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι λέει? Φοροδιαφεύγουν κάθε χρόνο από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου 10 δις. Είχε δώσει εντολή στον Τηλέμαχο Χιτήρη να ετοιμάσει τον νόμο για να έρθουν οι άδειες των μέσων ενημέρωσης στο κράτος. Για να ελεγχθούν τα φορολογικά τους, τα δάνειά τους και τα ασφαλιστικά τους. Γιατί άραγε τα μέσα ενημέρωσης τότε ήταν σούπερ αντιμνημονιακά και σήμερα μας λένε ότι αν δεν εφαρμοστεί το μνημόνιο ή δεν παραταθεί το μνημόνιο θα καταστραφεί η χώρα. Τι υπάκουαν τότε, σε τι υπήκουαν τότε και τι κάνουν τώρα? Όλο αυτό το πλέγμα. Ετοιμαζόμαστε να προχωρήσουμε μετά το κλείσιμο του κύκλου της κρίσης και τη χρηματοδοτική σταθερότητα σε ένα άνοιγμα διαλόγου με την ελληνική δικαιοσύνη. Εκκρεμούν 1.000.000 αναπτυξιακές και φορολογικές υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Πάνω από 10 χρόνια. Οι αυτοδιοικητικοί ξέρουν τι σημαίνει όταν πάνε να κάνει μια παλωτρίωση, σου κάνουν προσφυγή και το έργο πάει 17 φορές απάνω. Αυτά είναι λεφτά. Ανυπολόγιστα. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε γιατί είναι άειλα. Χάνονται και δεν υπολογίζονται. Όλα αυτά ήταν το περιεχόμενο των αλλαγών και των συγκρούσεων που θα επιχειρούσε ο Παπανδρέου. Αλλά τα οικονομικά συμφέροντα πάτησαν πάνω στην επιδίωξη του Σαμαρά να γίνει πρωθυπουργός και του Βενιζέλου να γίνει αρχηγός. Και ανέτρεψαν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις της μεγαλύτερης θεσμικής εκτροπής που έγινε ποτέ σε αυτόν τον τόπο, τον εκλεγμένο πρωθυπουργό του 44%, τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Ένα έχω να σας πω. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε εσωτερική πολιτική συνοχή των 160 εδρών, δεν φοβόμαστε ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε τους αγανακτισμένους, ούτε κανένα. Όχι ότι δεν θα υπήρχε ανάγκη να πάμε σε μια εθνική συνεννόηση. Αλλά αλλιώς πας στην εθνική συνεννόηση όταν είσαι 160 έδρες και πας με ψυχολογία ισχύως, και αλλιώς πας όταν βγαίνει η Μιλένα Αποστολάκη και παρετείται, όταν βγαίνει η Καϊλή και εκβιάζει για το δημοψήφισμα τη μεγαλύτερη λυτρωτική παρέμβαση έκφρασης του ελληνικού λαού και λέει εάν
γίνει το δημοψήφισμα, έρθει ο νόμος για το δημοψήφισμα, εγώ παρετούμε. Η άλλη κυρία, μια άλλη κυρία από τη Βόρεια Ελλάδα που έστειλε επιστολή ότι παρετείται. Ο κύριος Λιτζέρης που έλεγε στο περιστήριο της Βουλής, είσαι παρελθόν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό του 44% και τον ανάγκασαν να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης για να τον διώξουν. Και επειδή ο κύριος Βενιζέλος επιχειρηματολογεί τελευταία και λέει ότι εγώ διέγραψα τους βουλευτές, ο Παπανδρέου τους διέγραψε. Ξεχνά ο κύριος Βενιζέλος ότι ήμουν παρόν όταν μπούκαρε μέσα στο πρωθυπουργικό γραφείο και του έλεγε τους διαγράψεις. Λοιπόν, να τα αφήσουν αυτά. Ενσωμάτωσαν το Πασόκ στη δεξιά. Η διάσπαση έγινε με την ανατροπή του εκλεγμένου πρωθυπουργού. Η χώρα οδηγήθηκε σε περιπέτειες από την ανατροπή του εκλεγμένου πρωθυπουργού, διότι αν τέλειωνε η τετραετία δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, το Πασόκ μόνο στο Πασόκ δεν είναι. Το Πασόκ είναι παντού εκτός από μέσα από το Πασόκ. Και εμείς είμαστε εδώ για να επανεκκινήσουμε από μια νέα πολιτική αφετηρία ψυχής, πίστης, ελπίδας, συναισθημάτων και περιεχομένων πολιτικής. Μα μιλήσει το Πάνο γιατί πρέπει να φύγει. Μας λένε ποια είναι η πρότασή σας για το μέλλον. Η πρότασή μας για το μέλλον είναι ότι θα προχωρήσουμε να στηρίξουμε όλα όσα δεν έγιναν από την ανατροπή του Παπανδρέου προκειμένου να υπερασπιστούμε τους αδύναμους, τους δημιουργούς της οικονομίας και όλους αυτούς που επλήγησαν από την κρίση μέσα από συγκρούσεις που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις δημιουργίας νέου πλούτου. Γιατί αυτό είναι σήμερα το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό θα κάνουμε. Για να το κάνουμε όμως πρέπει να βγούμε στη Βουλή. Για να βγούμε στη Βουλή, αύριο είναι μία μέρα. Και άλλη μία μέρα η Κυριακή. Πρέπει να δώσουμε όλοι μας τη μάχη μας. Όχι πόρτα-πόρτα, θα ανοίξετε όλοι τις ατζέντες σας. Όπως λέω σε κάθε συνάντηση, είστε υποψήφιοι βουλευτές της προσωπικής σας ατζέντας. Και καλείστε να πάρετε την πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μέσα στην ατζέντα σας. Θα νικήσουμε έτσι. Αρκεί να το πιστέψουμε. Και το πιστεύουμε γιατί. Γιατί εδώ όπως σας είπα είσαστε γιατί το πιστεύετε. Δεν ήρθατε σειρώμενοι, ούτε κρατικοδίαιτοι είσαστε να γυρνάτε σε άλλες εκδηλώσεις. Σας καλώ λοιπόν και κλείνω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να βάλουμε το κίνημά μας στην Ελληνική Βουλή. Είναι η προϋπόθεση να υπερασπιστούμε. Είναι η μοναδική ευκαιρία γιατί είναι ο μοναδικός έντιμος ηθικός και συγκρουσιακός πολιτικός που δεν καταλαβαίνει τίποτα μπροστά στο συμφέρον του τόπου. Δεν τον ενδιαφέρει. Πρέπει λοιπόν να βγούμε στη Βουλή με μια συγκρουσιακή αλλά ρεαλιστική κοινοβουλευτική ομάδα που θα οδηγήσει τις προτάσεις αυτών των μεταρρυθμίσεων όποιος κι αν είναι κυβέρνηση έτσι ώστε να μπει ανάχωμα στην αφύμαξη των εύκολων στόχων και των πραγματικών δημιουργών της οικονομίας. Εσείς μπορείτε να το κάνετε. Μαζί με μας, όλοι εσείς, πάμε μαζί για την νίκη, για να δει ο Γιώργος Παπανδρέου και το σύνομά μας στην Βουλή. Καλό μας καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σύντροφε, να σε ψυχώνεις. Συνέχεια ο Θάνος ο Μωραϊτής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Θα αρχίσω με αυτό το οποίο τελείωσε ο Μιχάλης, ο οποίος αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις. Και θέλω να μεταφέρω εδώ στη Ασμένη και σε όλους εσάς αυτό το οποίο συναντάμε κάθε μέρα όλοι οι υποψήφοι του κινήματος στις γειτονιές και στους δήμους της Αθήνας που γυρίζουν. Ειλικρινά σας μιλάω ότι το κλίμα τις τελευταίες μέρες είναι θετικό όσο δεν το περίμενε κανένας από εμάς, ειλικρινά σας μιλάω και ο ενθουσιασμός. Και αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω και να πω είναι ότι η δύναμη του καθενός από εσάς μπορεί μέσα σε δύο μέρες από σήμερα όχι απλά να βάλει το κίνημα στη Βουλή, να δημιουργήσει αυτό το οποίο λέω μέρες και το πιστεύω βαθιά, τους όρους έκπληξης την Κυριακή το βράδυ, όπου το κίνημά μας και ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι η έκπληξη.
Ο Μιχάλης έκανε μια πλατιά αναφορά σε όλα τα ζητήματα και αναφέρθηκε αρκετά για αυτά τα οποία έγιναν. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση μόνο, την οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, τα μνημόνια στη χώρα δεν ήρθαν γιατί κάποιος κακός πολιτικός μπορεί να τα εμπνεύστηκε, να τα ήθελε ή γιατί μας τα εισηγήθηκαν οι κακοί Ευρωπαίοι. Όχι. Τα μνημόνια στη χώρα ήρθαν γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες ευθύνες μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης και μέσω συγκεκριμένων πολιτικών διέλυσαν τη χώρα, την έσαιναν στο γκρεμό, το χρέος και το έλλειμμα πήγε στα ύψη και βεβαίως σε αυτά τα 4-5 χρόνια του Καραμαλή ένα πελατειακό κράτος διωγγώθηκε σε βαθμό που δεν μπορούσε κανένας να φανταστεί. Αυτή ήταν η κύρια αιτία των μνημονίων. Ο Παπανδρέου λέει κάτι πάρα πολύ βασικό σήμερα και θέλω αυτό να το κρατήσετε γιατί είναι ο πυρήνας του διακυβεύματος που καταθέτουμε στην κοινωνία σε αυτή τη συγκυρία. Τι λέει ακριβώς? Ότι όσα μνημόνια και αν σκίσουμε αύριο το πρωί, όσες φορές το χρέος το οποίο έχει η χώρα μας το διαγράψουν, αυτή η χώρα δεν θα αλλάξει σελίδα, αυτή η χώρα δεν θα προχωρήσει μπροστά, σε αυτή τη χώρα δεν θα επιστρέψει ελπίδα, αν δεν αλλάξει, αν αυτή η χώρα δεν συγκρουστεί, αν δεν αλλάξει ριζικά. Σε διακόψω το ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, είναι πράγματι ένα σύνθημα που πρέπει να το κάνει από καιρό σήμερα. Αυτό λέω. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Αυτό λέω ακριβώς, συντροφέ. Και λέω λοιπόν. Προβέντες χαρακτηριστικές. Με προλάβει. Και καλά κάνατε. Το σύνθημα λοιπόν του Παπανδρέου του 2009, το ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, σήμερα είναι επίκαιρο πολύ περισσότερο. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι μας. Θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία ακούστηκαν ότι σε εκείνες τις δύσκολες εποχές, στα 2 χρόνια της κρίσης, τα πολύ δύσκολα για την κυβέρνησή μας και για το κίνημά μας, ο Παπανδρέου ήταν αυτός ο οποίος κράτησε πράγματι τη χώρα ορθία, πήρε δύσκολες και σκληρές αποφάσεις, δημιούργησε το μηχανισμό στήριξης σε μια Ευρώπη η οποία δεν ήθελε να ακούσει και ήθελε μαύρο πρόβατο την Ευρώπη, την Ελλάδα, αλλά εκείνα τα 2 χρόνια της κρίσης ο Παπανδρέου απέδειξε ότι είχε τη θέληση αυτή τη χώρα να την αλλάξει, να γυρίσει σελίδα και να συγκρουστεί και να κάνει ρήξεις όπου θα άλλαζαν το κράτος, θα δημιουργούσαν μια νέα οικονομία και θα αποκαταστούσαν την αισιοδοξία στη χώρα, αλλά πάνω απ' όλα το κεφάλαιο αξιοπιστίας το οποίο εξέπεμπε η χώρα μας στους εταίρους και στην Ευρώπη. Τι έκανε λοιπόν ο Παπανδρέου? Έκανε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Η μεγάλη μεταρρύθμιση της διάβγειας, η μεγάλη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, η μεγάλη μεταρρύθμιση των ηλεκτρονικών προμηθειών που ήρθε σε σύγκρουση με ένα σάπιο σύστημα το οποίο λειτουργούσε στο δημόσιο τομέα, η μεγάλη μεταρρύθμιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η μεγάλη μεταρρύθμιση και ρήξη με το καθηγητικό κατεστημένο στον χώρο της παιδείας, η μεγάλη τομή στο φορολογικό σύστημα με την οικονομική αστυνομία, τον οικονομικό εισαγγελέα, τη φορολόγηση των offshore. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρα και εγώ και οι άλλοι συνυποψήφοι μου και να σας παρουσιάζουμε πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τις ρήξεις και τις συγκρούσεις που ο Παπανδρέου τις έκανε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πολιτικό περιβάλλον. Όταν η χώρα κάθε μέρα δεν ξέραμε τι θα μας ξημέρωνε, υπήρχε ένας Παπανδρέου και μια κυβέρνηση και μια πολιτική ομάδα που προωθούσε μεταρρυθμίσεις, προωθούσε διαρθρωτικές αλλαγές, άλλαζε αυτή τη χώρα σε στιγμές πάρα πολύ δύσκολες. Με ρωτούν πάρα πολύ και λένε ότι μα εσείς με την κυβέρνηση του Σαμαρά σε πολλά πράγματα συμπλέψατε μαζί. Και αυτό θέλω να το κρατήσετε, θα σας πω. Συμπλέψατε σε πάρα πολλά πράγματα και στα βασικά σημεία πολιτικής δεν διαφωνήσατε. Και τώρα έρχεστε και συγκρούεστε με αυτούς, βγάζετε δική σας περπατησιά, κάνετε δικό σας κόμμα και ετοιμάζεστε για αυτό. Και θέλω λοιπόν εδώ να αποκαταστήσω λίγο τα πράγματα και να πω τα πράγματα ως έχουν. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ο συμβιβασμός του 2012 με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατικής Αριστεράς ήταν μονόδρομος. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος αν εμείς θέλαμε να περιφρονήσουμε τις μεγάλες αποφάσεις, τις σκληρές συγκρούσεις τις οποίες κάναμε. Τι έκανε όμως αυτή η κυβέρνηση? Κάτι το οποίο και ο Παπανδρέου και εγώ αλλά και άλλοι βουλευτές, ειδικά αυτά τα 2 χρόνια,
όχι απλά το τονίζαμε και το αναδεικνύαμε, αλλά είχαμε έρθει σε πάρα πολύ συγκρούσεις. Ακολούθησε πιστά σε ένα μέρος το δημοσιονομικό σκέλος των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες άλλαζαν τη χώρα, τις ρήξεις και τις ανατροπές τις οποίες είχε ανάγκη η κοινωνία και το κράτος και η νέα οικονομία, αυτή η κυβέρνηση τη σταμάτησε. Αντί λοιπόν να δημιουργήσει όρους μεταρρύθμισης, όρους ρήξης και σύγκρουσης, ο Σαμαράς και η κυβέρνησή του συμβιβάστηκε. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια να είναι ο πόλος αντίστασης, να γίνει ο πόλος δημιουργίας, να γίνει ο πόλος των μεταρρυθμίσεων σε αυτή την κυβέρνηση. Σαν να μην έφτανε αυτό, σύλθηκε σε πάρα πολύ δύσκολες και κρίσιμες αποφάσεις οσωρά πίσω από τις δεξιές, πρακτικές και πολιτικές του κυρίου Σαμαρά. Αυτό ακριβώς δεν μπορούσαμε να δέξουμε. Αυτό ακριβώς δεν μπορούσαμε να δεχθούμε. Μια ιστορική παράταξη, ένα κόμμα το οποίο ήρθε και άλλαξε τη μοίρα αυτού του τόπου, να σύρεται πίσω από συντηρητικές και ακροδεξιές πολιτικές και πρακτικές, μέσα από έναν κυβερνητικό συμβιβασμό πλέον από τη στιγμή που έφυγε και η Δημάρ, που σκοπό και στόχο είχε μόνο να μοιράσει οφίτσια, καρέκλες και ρόλους. Και ο Παπανδρέου, ο οποίος αντιστάθηκε σε πάρα πολύ κρίσιμες αποφάσεις. Και πάρα πολλοί βουλευτές, οι οποίοι πήγαμε απέναντι ακριβώς από αυτό το οποίο εξέπεμε η κυβέρνηση, είχαμε καταθέσει, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, πάρα πολλές προτάσεις, είχαμε συγκεκριμένες ενέργειες και παρεμβάσεις και αυτό το οποίο περιμέναμε ήταν ότι κάποια στιγμή η ηγεσία της παράταξής μας θα αντιλαμβανόταν το αδιέξοδο το οποίο είχαμε μπροστά μας. Δυστυχώς όμως, μέχρι και την τελευταία στιγμή, και παρά το ότι πάρα πολλά στελέχη από όλη την Ελλάδα είχαν πυκνώσει πλέον τις αντιθέσεις τους και τα μηνύματά τους προς την ηγεσία, κανένας δεν άκουγε και κανένας δεν ήθελε να αλλάξει και να μετακινήσει. Σε εκείνη τη στιγμή, σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, και αναφέρομαι για πριν 2 με 3 μήνες περίπου, όλοι εμείς που είχαμε πάει απέναντι από αυτές τις πολιτικές, που είχαμε αντισταθεί σε συγκεκριμένα νομοσχέδια, που είχαμε διαφωνήσει για τον κατήφορο που έπαιρνε η παράταξή μας, και αφού είχαμε κάνει τις προτάσεις μας, είχαμε μπροστά μας 2 συγκεκριμένους δρόμους. Ο ένας δρόμος ήταν να συμβιβαστούμε. Και να συμβιβαστούμε με αυτό το οποίο μας πρότεινε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Να πάρουμε τις έδρες μας, τις κοινοβουλευτικές. Γιατί αυτό ακριβώς πρότεινε. Ο Παπανδρέου να πάει στο Επικρατείας και εμείς να παρκάρουμε, ακριβώς αυτός ήταν και ο όρος, σε κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες για να εκλεγούμε βουλευτές. Πρώτος ο Παπανδρέου είπε το μεγάλο όχι, και μετά όλοι εμείς απέναντι σε αυτή τη συναλλαγή και τη διαπραγμάτευση που οποία μας έφυγε. Άρα είστε ο δεύτερος, εσείς ο δεύτερος με το Μιγάλη. Λοιπόν, λέω ότι εκείνες τις κρίσιμες ώρες, αυτό το οποίο ζυγίσαμε και μετρήσαμε όλοι μας, μαζί με τον Παπανδρέου, ήταν η αξιοπρέπεια μιας παράταξης ιστορικής για αυτόν τον τόπο. Κοιταχτήκαμε πάρα πολλές φορές μεταξύ μας, γιατί το εγχείρημα και αυτή η πρωτοβουλία, θέλω να ξέρετε, δεν είναι μια απλή πρωτοβουλία. Και μάλιστα μέσα στη χρονική συγκυρία που θα παίρνονταν και θα ανακοινώνονταν. Και πραγματικά, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, απευθυνθήκαμε στον ελληνικό λαό και δημιουργήσαμε το κίνημα Δημοκρατών και Σοσιαλιστών. Και θέλω να πω 2 λόγια γιατί δημιουργήσαμε το κίνημα. Δεν θέλαμε ένα κόμμα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, στα μέτρα μας. Δεν θέλαμε ένα κομματίδιο στο οποίο θα στεγάσουμε τις διαφωνίες μας με την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό το βήμα, αυτή η πρωτοβουλία από τον Παπανδρέου και από όλους εμάς, ήταν μια πρωτοβουλία να χτίσουμε και να δομήσουμε ξανά τη μεγάλη παράταξή μας. Να φτιάξουμε το κίνημα. Και θέλω να κρατήσετε και κάτι τελευταίο για μένα. Θα μπορούσα να μιλάω για πολλή ώρα, αλλά έχουμε μαζί μας πολλούς υποψηφίους που εμπιστεύεται ο Γιώργος Παπανδρέου, νέα παιδιά. Εγώ σας καλώ να τους εμπιστευτείτε, γιατί είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι με τους οποίους θα κληθούμε από τη Δευτέρα να χτίσουμε αυτό το πολιτικό σπίτι και να χτίσουμε αυτή την παράταξη. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι,
Έχουμε μπροστά μας μια μισή μέρα και έχει δίκιο ο Μιχάλης. Θα ξεσχολήσουμε τις ατζέντες μας, θα γυρίσουμε στα σπίτια, θα μιλήσουμε με όλους. Θέλω όμως να πω κάτι το οποίο το πιστεύω βαθιά και θέλω αυτό να το κρατήσετε. Όλες αυτές τις 20 μέρες που δίνουμε έναν πολιτικό, γνήσιο και ηθικό αγώνα. Όλες αυτές τις μέρες προσπαθήσαμε και ο καθένας από εμάς έδωσε τη μικρή ή μεγάλη του μάχη. Προσπαθήσαμε να πείσουμε τους συντρόφους μας, τους φίλους μας, με τους οποίους μέχρι χθες ανήκαμε όλοι μαζί στη μεγάλη παράταξη. Κάποιους δεν τους πείσαμε. Κάποιους δεν τους πείσαμε. Εκτιμώ ότι έχουμε ακόμη μια μέρα. Κι αν αυτή την ημέρα που έχουμε μπροστά μας ακόμα την εκμεταλλευτούμε σωστά, θα πείσουμε ακόμα περισσότερο. Κάποιους όμως δεν θα τους πείσουμε ούτε την Κυριακή. Θέλω να μεταφέρω σε όλους εσάς ένα μήνυμα το οποίο το πιστεύω βαθιά. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους προφυλακίσουμε, δεν θα τους βάλουμε απέναντί μας, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους εμείς είχαμε μια μεγάλη κοινή πορεία και διαδρομή και μιλώ για αυτούς τους απλούς συντρόφους και αγωνιστές που παρέμειναν εκεί που είναι σήμερα. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό για ένα λόγο. Γιατί εμείς, είπα και πάλι πριν, δεν φτιάχνουμε κομματίδιο. Εμείς συγκροτούμε τη μεγάλη παράταξη των αγώνων. Εμείς συγκροτούμε τη μεγάλη παράταξη των αγώνων. Και χρέος δικό μας, χρέος του Παπανδρέου το 2015, 26 Γενάρη το πρωί, είναι να απευθύνει ένα ιστορικό προσκλητήριο σε όλες αυτές τις δυνάμεις της παράταξης. Να σηκώσουμε και πάλι και να δώσουμε σωρά. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να δώσουμε τον αγώνα μας σπίτι-σπίτι, γειτονιά-γειτονιά, να πάμε το μήνυμα του κινήματός μας παντού. Η νίκη αυτή θα είναι δική μας, η έκπληξη θα είναι ο Παπανδρέου την Κυριακή. Πάμε λοιπόν αγαπητοί συντροφοί. Να συνεχίσουμε με τους... Να πω κάτι, συγγνώμη. Θέλω να με συγχωρέσετε που φεύγω, απλά πρέπει να βγω σε ένα δελτίο ειδήσεων τώρα και... Πρέπει να δώσουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, να είστε καλά και καλό μας αγώνα. Γεια σου, καλώς ήρθατε, καλή δύναμη. Να συνεχίσουμε με τους καινούργιους τώρα, υποψηφίους μας, να τους γνωρίσουμε. Ξεκινήσουμε με τον σύντροφο, τον Νίκο, τον Ανδρουλακάκη. Λίγα θα είναι κοινά και κυρίως κάποιες ερωτήσεις που μου θέτουν είτε οι άνθρωποι που προσπαθούμε να μιλήσουμε είτε διάφοροι δημοσιογράφοι με τα γνωστά μέσα ενημερωμένων. Οι πρώτες δύο ερωτήσεις είναι βασικά και νομίζω ότι με κατακαιρωμένο. Τώρα ακούγεται. Η πρώτη ερώτηση είναι, καλά, κατεβαίνεις με τον άνθρωπο που κατέστρεψε την Ελλάδα. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, έχει περάσει στον κόσμο. Έχει περάσει από τα μέσα ενημέρωσης. Και τι έχουν δίκιο, οπότε, αν είχαν δίκιο, θα έδιναν τις κατάλληλες αποδείξεις, δεν τις έδωσαν όμως. Απλώς λέγανε ότι κατέστρεψε την Ελλάδα, μας έβαλε στο μνημόνιο, άρα καταστραφήκαμε. Αν λοιπόν δεν έχουν δίκιο,
Γιατί, τι συμβαίνει. Σε ποια περίοδο, ποιοι παρέδωσαν ένα τεράστιο έλλειμμα και το έκρυβαν, κανείς δεν μιλάει για αυτό. Κανείς δεν μιλάει για το 2004-2009, όπου ένα τεράστιο έλλειμμα δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα της κρίσης, όπου όλοι περνάγαμε και είχαμε μια εφορία ότι όλα πάνε καλά και όλα τα λοιπά. Σε ποια περίοδο όμως δρομολογήθηκαν πραγματικές προοδευτικές αλλαγές στη χώρα, ποιους χτύπησαν λησαλέα ή ποιον καταστημένα, ποιοι άνοιξαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, προσπάθησαν να ανοίξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ποιοι φορολόγησαν πρώτοι τις offshore εταιρείες, ποιοι μάτωσαν για να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον στην ανακαιρφοποίηση των τραπεζών με τις κοινές μετοχές. Προφανώς, ο Γιώργος Παπαδρέου μαζί σαν ηγέτης και με άλλα τα στελέχη που προσπαθούσαν εκείνη τη στιγμή. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που οι περισσότερα, τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης κρύβουν την αλήθεια και αυτό έχει περάσει στον κόσμο. Η δεύτερη ερώτηση τώρα που μου κάνουμε και μου την κάνα συγκεκριμένα σε ένα κανάλι χτες, το προχθές στο Extra Channel. Καλά, ο Παπαντρέου έπεισε τον κύκλο. Γιατί κατέβαινε τώρα. Τι έχει να μας δώσει επιπλέον. Και εσείς γιατί κατέβαινε. Τους απάντησα, γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο αξιών, στο οποίο πιστεύω. Το πρώτο. Δημόσιος τομέας, λυτρωμένος από τη γραφειοκρατία και τις πελατειακές σχέσεις. Ήμουνα στην Περιφέρεια Αττικής σαν Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο περίοδο 2010-2014. Ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη και οι Περιφέρειες είναι κοντά στον πολιτή και καταλαβαίνουν το άγχος, την αγωνία του και τα προβλήματά του. Πιστεύω και πίστευα στην εξυπηρέτηση του πολίτη ότι η περιφέρεια και ο Δήμος θα πρέπει να εξυπηρετούν τον πολίτη και όχι να τον ρολοδοτούν. Προσπάθησα, εφάρμοσα την ψηφιακή υπογραφή και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στην περιφέρεια Αττικής. Κάτι που δεν ήταν δικιά μου ιδέα. Ο Γιώργος ο Παπαδρέου έκανε βαθιές τομές στη δημόσια διοίκηση όταν ανέλαβε. Τη διάβια, καλλικράτη, ηλεκτρονική συνταγοράφηση, τα έχουν πει και οι άλλοι συντροφοί εδώ. Αλλά μεταρρυθμίσεις που περιόρισαν κατά πολύ τις δαπάνες του δημοσίου. Το δεύτερο τρίχημα. Ανθρώπινο κράτος κοντά στον πολίτη για τον πολίτη. Περίπτωση ηλικιωμένων, ασφάλιση ανέβων και αποκατάσταση.